μέσα στο ομιχλώδες αυτό το οποίο που ζούμε και την περίοδο αυτή που διανύουμε, με τα πάρα πολλά προβλήματα υγείας που αναφέρετε και εσείς κάθε τόσο, που όντως υπάρχουν, η περιφέρεια, ο περιφερειάρχης και η αντιπεριφερειάρχης υγείας σε συνεργασία με μια ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία οργανώσανε και οργανώσαμε όλοι μαζί, βοηθάμε όλοι σε ένα σύστημα τηλεδιασκέψεων, τηλευπηρεσιών υγείας, παροχής δηλαδή υπηρεσιών υγείας με τη χρήση κάποιου κωδικού και το δωρεά όλο το 24ωρο και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται στα νησιά, τα μικρά τα νησιά, ιδίως αυτά που είναι κάτω των 1000 κατοίκων και απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους ανεξαιρέτως, όπως η Νήσερος Φερυπή που ανήκει στην δική μας ενότητα. Έχουμε 980 κωδικούς βάουτσερ τα οποία θα σταλούν σε όλους τους κατοίκους και οι οποίοι ανά πάσα στιγμή του 24ωρου μπορούν να έρχονται σε επαφή με ομάδα γιατρών ειδικών για οτιδήποτε πρόβλημα τους απασχολεί και αν μέσω μιας πλατφόρμας που κατεβαίνει εύκολα στα κινητά τους ή στο λάπτον ή σε οποιοδήποτε μέσο έχουν και εν πάση περιπτώσει αν κάποιοι είναι υπερήλικοι και βρεθούν κάποιοι άλλοι να πούνε μα καλά πώς θα το χρησιμοποιήσουν, υπάρχει πάντα ένας γιατρός αγροτικός ο οποίος ενδεχομένως και αυτός θα χρησιμοποιήσει το σύστημα αυτό για να έχει επιπρόσθετες πληροφορίες και υποδείξεις από γιατρούς έμπειρους και ειδικευμένους. Και οι δικαιούχοι είναι πάνω από 10.000, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, γιατί απευθύνεται σε όλα τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Σας είπα, κάτω των 1000 κατοίκων σε όλους. Στα νησιά όπως η ΚΟ, δικαιούχοι είναι όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχή στο κοινωνικό παντοπολείο. Έχουμε μια κατάσταση, είναι 580 άτομα, τα οποία ήδη ξεκινήσαμε και τους καλούμε για να πάρουν τους κωδικούς τους και να έχουν την πρόσβαση αυτή. Είναι ένα είδος τηλεϊατρικής, τηλεϊατρική την οποία αναφερθήκαμε όλοι στο παρελθόν χρόνια τώρα, ότι και εγώ προσωπικά με την εμπειρία μου θεωρώ ότι είναι κάτι το απαραίτητο. Τηλεϊατρική μπορεί να δημιουργηθεί στα νησιά τα μικρά όπου δεν υπάρχει δυνατότητα ειδικευμένων γιατρών που θα μπορούσε ένα καρδιογράφημα να διαγνωστεί από νοσοκομείο αναφοράς της Αθήνας, της Κρήτης ή οπουδήποτε αλλού, που ακόμα θα μπορούσε ένας κάτοικος που χτυπάει να κάνει μια ακτινογραφία, να σταλεί εικόνα και να ξέρει ότι δεν έχει κάταγμα ή αν έχει τότε θα πρέπει να μετακινηθεί σε νοσοκομείο δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Είναι ένα είδος τηλεϊατρικής. Αλλά την τηλεϊατρική δεν πρέπει να την ξεχάσουμε, πρέπει να οργανωθεί. Θα μας πούνε πάρα πολύ ότι υπάρχει. Θέλει οργάνωση, εκπαίδευση του κάθε γιατρού, του αγροτικού που πηγαίνει για ένα έτος ή δύο και ούτως ώστε να μπορεί να προσφέρει κάτι παραπάνω. Διότι ας μην κρυβόμαστε, δεν πρόκειται στα νησιά αυτά να πάνε γιατροί ειδικευμένοι. Ούτε παθολόγοι, ούτε καρδιολόγοι, ούτε παιδίατροι. Εδώ εμείς και έχουμε τεράστια προβλήματα. Οπότε είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα το οποίο θα βοηθήσει συνανθρώπους αρκετούς, πιστεύω.